Το θέμα μας είναι Πάσχα στο χωριό, Πάσχα στο εξοχικό ή Πάσχα στο κέντρο με τα κορονοπάρτι. Κατά τη γη μπορεί να είναι και Πάσχα στην Δυτική Μονάβα. Αυτό δεν το σκέφτονται. Δεν το αναφέρουν. Πάσχα, αν προκύψει, τότε θα κλαίνε. Με το ένα χέρι τον Οβελία και με το άλλο το οξυγόνο. Είναι και αυτό. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Ναι. Το πρώτο πράγμα πρέπει να σκεφτούν τι τους εξασφαλίζει περισσότερο. Ναι. Ό,τι τους εξασφαλίζει. Ακούω έναν από αυτούς τους τέτοιους που έχει κάνει εκστρατεία στο χωριό, στο χωριό. Ναι. Και λέει. Και υπάρχει άλλο που λέει μην το ανοίξουμε, μην το ανοίξουμε. Τώρα δεν είναι λοιμοξιολόγοι και οι υπουργοί το λέγανε την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα το... Οι λοιμοξιολόγοι, οι οποίοι επάσχονται είναι οι ειδικοί επιστήμονες. Ότι λένε οι πολιτικοί, σιγά τώρα. Ο λοιμοξιολόγος θα είναι λοιμοξιολόγος και του χρόνου. Ο πολιτικός δεν είναι σίγουρο θα είναι υπουργός και του χρόνου. Μάλιστα. Ναι, αλλά παρασύρει όμως και τον κόσμο όταν λέει ότι με την ησυχία μας σιγά σιγά και τη μεγάλη εβδομάδα θα φύγετε. Τώρα δεν φεύγουν. Επίσης, λέει, αλλαγή προγράμματος θα έχουμε και στην Εκκλησία. Μπορεί να έχουμε Χριστός Ανέστη νωρίτερα, μπορεί να έχουμε, λέει, και περιφορά επιταφείου νωρίτερα, γιατί η Αρχιεπισκοπή έχει ζητήσει περιφορά επιταφείου γύρω-γύρω από την Εκκλησία και ανά 15 τετραγωνικά ένα πιστό. Δεν ξέρει τι του γίνεται και ο Ιερώνυμος και οι υπόλοιποι. Γιατί θα πάει να βρει στην πλατεία. Ναι. Καμιά εικοσαριά πιτσιρικάδες από αυτούς. Θα του ρίξει ένα χατζηλίκι. Πριμάκες, αυτά είναι δικά σας και από ένα μπουκαλάκι. Ελάτε να πάρετε τον επιτάφιο να τον γυρίσετε γύρω-γύρω. Πού να το πει αυτό, στους νέους. Ναι, βέβαια. Γιατί αν το πει στην πολιτεία θα πει ο παπά, όχι πάνω από 25 στην εκκλησία. Ναι. Άρα ποιος μπορεί αυτή τη στιγμή σε μια πλατεία να ενεργήσει χωρίς να τον ενοχλήσουνε. Μόνο οι πιτσιρικάδες. Μόλις το τραβάς ένα κατοστάρικο στον καθένα και ένα μπουκαλάκι, τον κάνανε τον επιτάφιο 10 φορές, όχι 3. Έλα, πάμε, άλλη μία. Ναι, αλλά τι τώρα, πάμε σε άλλα σημεία. Λιδωρό τη σύγχρονη Ελλάδα, Σοφία. Λιδωρό. Λιδωρό τη σύγχρονη Ελλάδα. Λιδωρό. Είστε αυστηρός. Μα τι αυστηρός είμαι. Μαζεύω 3.000 παιδάκια, μπουμπούκια, καλόπαιδα, τα οποία μας γράφουν όλους εμάς εκεί που δεν πιάνει μελάνη, στην Πατούσα που είναι ιδρωμένη. Δεν αντέχουν άλλο. Ναι, δεν αντέχουν άλλο. Και εμείς μια φορά το χρόνο δεν μπορούμε να κάνουμε τον επιτάφιο. Δεν γίνεται. Πάω, παιδιά, αυτό. Εμείς είμαστε οι φασίστες, οι ευθροσκολητικοί. Είμαστε οι εγκιόταλα. Αυτές οι συζητήσεις δεν ξεκίνησαν ακόμα. Αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί για εκείνους που πιστεύουν και για εκείνους που δεν πιστεύουν. Απλά τώρα ψάχνουν να βρουν την αλλαγή προγράμματος και ωραρίου στην Ανάσταση. Και τώρα που τη Μεγάλη Παρασκευή θα πάνε επιδεικτικά εκεί στο Θυσίο κάπου να φάνε παϊδάκια τη Μεγάλη Παρασκευή. Για κάποιους. Εάν εσύ όμως πάρεις, γιατί παϊδάκια, βριζολίτσες, έτσι είναι, μπιφτεκάκια, λουκάνικα. Αν πάρεις ένα λουκάνικο ψημένο και τους το δώσεις να το φάνε από τη μύτη μέσα. Τώρα τι πράγματα είναι αυτά που λέτε. Τι είναι αυτά, δεν μπορούμε να ενοχλούν. Οποιοςδήποτε πηγαίνει κόντρα στην καθιστικία παράδοση είναι φασίστας. Ενώ όποιος κάνει ότι γουστάρει είναι ελεύθερος και ωραίος. Το ένα είναι ελευθερία, το άλλο είναι περιορισμός και φασισμός. Α, περιορισμός και φασισμός. Ναι, έτσι είναι. Και το άλλο... Το άλλο δεν είναι ελευθερία και είναι ασυδοσία.